Με τη χάρη του Κυρίου μας θέλω να δούμε κάποια εδάφια, αδελφοί, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 913 σελίδα. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 913 σελίδα. Από το 51 εδάφιο είναι κεφάλαιο θήτα, κεφάλαιο θήτα, 9 κεφάλαιο δηλαδή, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, και από το 51 εδάφιο. Να δούμε κάποια πράγματα μέσα από τη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αδελφοί, αν και πολλές φορές ίσως τα έχουμε ακούσει, αλλά αδελφοί, πάντα όμως το Πνεύμα του Θεού θέλει κάτι να μας πει. Και ότε συνεπληρούνται οι ημέρε για να αναλυφθεί, τότε αυτός έκαμεν στερεάν απόφαση να υπάγει εις Ιερουσαλήμ. Και απέστειλεν έμπροσεν αυτού μηνυτάς, ήτεν εσπορευθέντες εισήλθον εις κόμην Σαμαριτών, δια να κάμωσιν ετοιμασίαν εις αυτόν. Και δεν εδέχτησαν αυτόν, διότι εφαίνεται ότι επορεύωτο εις Ιερουσαλήμ. Ειδώντες δε οι μαθητέ αυτού, Ιάκωβος και Ιωάννης, είπων, Κύριε, θέλεις να είπουμεν να καταβεί πυρ από του ουρανού και να αφανίσει αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε. Σταφείς δε επέπληξεν αυτούς και είπε, δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Και υπήγον εις άλλην κόμην. Ενώ δε επορεύοντο, είπε της προς αυτόν καθοδόν, θέλω σε ακολουθήσει όπον υπάγεις, Κύριε. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, οι αλόπεκες έχουσι φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλήν. Είπε δε προς άλλον, ακολούθη μη. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρεσον με να υπάγω πρώτον να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τους νεκρούς να θάψωσι τους αυτών νεκρούς. Σι δε απελθόν κήρυτε την βασιλεία του Θεού. Είπε δε και άλλος, θέλω σε ακολουθήσει, Κύριε, πρώτον όμως συγχώρεσέ με να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκον μου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών την χείρα αυτούν επί άρωτρον, και βλέπον εις τα οπίσω είναι αρμόδιος για την βασιλεία του Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδελφοί. Σε όλα αυτά, αδελφοί, που διαβάσαμε, είναι τρεις στη τελευταία σελίδα εδώ που διαβάσαμε, περιπτώσεις που θα τις δούμε, αδελφοί, διαφορετικές. Αλλά όλες αυτές, αδελφοί, όμως, πρέπει και θα πρέπει να υπάρχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο μας το συστήνει ο Λόγος του Θεού, όπως έκανε ακριβώς ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε, λέει, ότε συνεπληρώνται οι ημέρες για να ληφθεί. Και βλέπουμε, αδελφοί, στο έργο, στο σχέδιο του Κυρίου, για το σχέδιο αυτό της σωτηρίας, αδελφοί, έπρεπε να γίνει ακριβώς, αδελφοί, όπως ήταν προφητευμένο, όπως ήταν ορισμένο από τον Πατέρα Θεό. Και τίποτα, αδελφοί, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε αφηρημένα. Τίποτα. Όλα ήτανε με ακρίβεια, με οδηγία ακριβώς από το Πνεύμα το Άγιο, που δεν ήταν, λέει, με μέτρο εις αυτόν. Βλέπετε, δεν είχε μέτρο. Σε μας δίνεται με μέτρο. Μας δίνεται το Πνεύμα το Άγιο, είναι η βάφτιση, ναι, αλλά είναι με μέτρο. Οι λειτουργίες και τα χαρίσματα, ευχαριστούμε τον Θεό. Στον Ιησού όμως, λέει, δεν είχε μέτρο. Ήταν όλη η θεότητα μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως και πάλι έκανε ακριβώς, λέει, το θέλημα του Πέμψαντός με. Ακριβώς. Και γι' αυτό λέει ότι ότε συνεπληρούνται, έπρεπε να συμπληρωθούν οι ημέρες. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ανάληψή του. Πριν γίνει αυτό όμως, αδελφοί, λέει ένα ρήμα εδώ, έκαμε στερεάν απόφαση. Πήρε στερεά απόφαση ο Κύριος, αδελφοί, να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ. Και αυτό, αδελφοί, είναι ένα ρήμα το οποίο είναι καλό να το υιοθετήσουμε, να το κρατήσουμε όλες πάντοτε μέσα στην πνευματική μας πορεία,
στο πνευματικό μας περπάτημα έχουμε πάρει σταθερή από την άνθρωση. Αμήν. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι τώρα. Ο Κύριος έκανε στερεά απόφαση να υπάγει στο Ιερουσαλήμ γιατί ήξερε τι τον περίμενε. Ναι, μεν από την πρώτη μέρα που έμπαινε με δόξες και τιμές μπήκε, αλλά όχι με καμία άμαξα, όχι με τα πιο ψηλά άλογα και πάνω στην άμαξα, σε ένα γαϊδουράκι. Αλληλούια. Σε ένα ταπεινό ζωάκι, αδελφοί, που δεν ανέβηκε άλλος, λέει, ευχαριστούμε τον Θεό, λύστε το, φέρτε το σε μένα και εγώ θα μπω με ένα. Γιατί όμως μπήκε έτσι? Γιατί ήταν προφητευμένο από τον Ισαΐα ακόμα τον προφήτη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι δεν λέει και ο Ισαΐας, δεν λέει για την έλευσή του ότι θα μπει επί πόλου όλου, ευχαριστούμε τον Θεό, επί πάνω σε ένα γαϊδουράκι θα εισέλθει. Και άρχισαν να φωνάζουν Οσανά, Οσανά στον Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αλλά ήξερε ο Κύριος, αδελφοί, από όλα αυτά όμως τι τον περίμενε στο τέλος. Γι' αυτό πήρε σταρεά απόφαση. Και αυτό, αδελφοί, καλεί ο Θεός και σε εμάς σήμερα, και όχι μόνο την ημέρα που αναγεννηθήκαμε και πήραμε την απόφαση να βαπτιστούμε στο νερό, αδελφοί, αλλά κάθε μέρα στη ζωή μας θέλει ο Κύριος να έχουμε λάβει και να κρατάμε, αν έχουμε λάβει, τη σταθερή απόφαση για να ακολουθάμε τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί? Γιατί ξέρουμε στην πορεία αυτή, αδελφοί, θα βρούμε πολλά. Δυσκολίες, στενά, πέτρες, εμπόδια, όλα αυτά όμως, αδελφοί, ο Κύριος τα παραμερίζει. Αυτό πρέπει να εννοήσουμε και να καταλάβουμε, αδελφοί. Όταν δεν έχω πάρει σταθερή απόφαση στη ζωή μου, αδελφοί, τα πράγματα με δυσκολεύουν εμένα. Δυσκολεύουν εσένα, αδελφέ. Και αυτό δεν σταματάει εκεί, δυσκολεύει την οικογένειά σου, στο περιβάλλον που ζούμε, αδελφοί. Γιατί δεν ξέρει ο Κύριος, ξέρει ο Κύριος, αλλά δεν ξέρω εγώ. Και ο Κύριος με αφήνει και σου λέει, παιδί μου, πάρε σταθερή απόφαση. Θέλεις να με ακολουθήσεις? Θέλεις να σε ευλογώ? Θέλεις να σε βοηθάω? Ευχαριστούμε τον Θεό στις δυσκολίες σου. Ναι, όταν σε δω ότι έχεις πάρει σταθερή απόφαση, θα δεις πώς θα σε οδηγώ. Θα δεις πώς θα ενεργώ μέσα στη ζωή σου. Αν όμως ταλαντεύομαι, αν επιπάνω άνεμον, δεξιά, αριστερά, είτε διδασκαλίας, είτε τον κόσμο, είτε διάφορα, αδελφοί, αυτή τη εποχή που ζούμε, δυσκολεύουμε το περιπάτημά μας, αδελφοί. Και έτσι ο Κύριος λέει, έκανε σταθερή απόφαση να υπάγει στην Ιερουσαλήμ. Και εκεί, αδελφοί, όμως, ενώ πήγαινε για την Ιερουσαλήμ, απέστειλε έμπροσθεν αυτού, λέει, μηνυτάς, στη πόλη των Σαμαριτών. Ετοιμάστε, λέει, την οδό, γιατί θα περάσω και από εκεί. Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, δεν ήξερε ο Κύριος ότι θα τον αρνηθούν? Δεν γνώριζε, εσείς λέτε, ο Κύριος μας ότι δεν θα τον δεχτούν? Ενώ πηγαίνανε για τα Ιερουσαλήμ, όπως διαβάζουμε, το ήξερε. Αλλά ήθελε μέσα από αυτό, αδελφοί, να δώσει ένα μάθημα, ή να το πω καλύτερα, να φανερώσει την καρδιά των μαθητών. Γι' αυτό λέω πολλές φορές αυτό και πρέπει να το καταλάβουμε. Τίποτα δεν κάνει ο Κύριος μας στη ζωή μας αυθαίρετα. Χωρίς νόημα δηλαδή. Αλλά και το κάθε τι που φαίνεται στα μάτια μας, στα μάτια σου, αδελφέ, παράδοξον, τι λες, μα τι παράδοξα πράγματα. Δεν είναι αφηρημένα, αδελφοί. Κάτι έχει να βγάλει ο Θεός, κάτι έχει να σου δείξει, να σε διδάξει, να σου μάθει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλληλούια. Και εδώ τώρα τους μαθητές τους δοκιμάζει. Πάγετε, λέει. Πηγαίνετε, ετοιμάστε την οδό εκεί στις πόλεις των Μαριδών και θα περάσουμε και από εκεί. Και όταν γύρισαν, λέει, δεν τους εδέχτησαν. Κύριε, λέει, δεν μας δέχτηκαν. Και τι βγαίνει από το περίσευμα της καρδιάς των μαθητών? Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, από δύο μαθητές, το λέω εγώ τώρα έτσι, ανθρωπίνως, δεν θα το περίμενα ποτέ. Αλληλούια. Εσείς το περιμένατε? Από τον Ιωάκωβο, από τον Ιωάννη, το μαθητή της αγάπης, να πει τέτοια κουβέντα?
Κύριε, δεν θέλεις να ύπομεν μαζί σου, δηλαδή, να πέσει φωτιά να τους κλέψει. Δέστε τώρα, τι βγήκε μέσα από την καρδιά τους. Όπως χρησιμοποιούν και το λόγο της Παλιάς Διαθήκης, όπως και ο Ηλίας λέει, θυμάσαι Κύριε, με τους προφήτες του Βάλ που έπεσε φωτιά και τους έκαψε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άλλη περίπτωση το ένα, άλλη περίπτωση το άλλο, αδελφοί. Γι' αυτό βλέπω μέσα στη ζωή μας, δεν μπορούμε όλα, αδελφοί, να τα βάλουμε μέσα σε ένα γεγονός. Κάθε περίπτωση εξετάζεται διαφορετικά. Στην προκειμένη περίπτωση όμως το φανερώνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και τους λέει, δεν γνωρίζετε, λέει, τι πνεύματος είστε εσείς. Ακόμα, ίσως, δεν το γνωρίζανε. Είχαν αυτό το πνεύμα της Παλιάς Διαθήκης, της Παλιάς Οικονομίας. Κύριε, να πούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Τι τόσο σπουδαίο στο κάτω-κάτω, αδελφοί, κάνανε. Για τόσο κακό ήταν που οι Σαμαρίτες δεν εδέχτησαν τον Ιησού και τους μαθητές να υπάγει από εκεί. Αυτό ήταν όμως το περίσσευμα της καρδιάς τους. Και αυτό θα δεις και εσύ σήμερα και εγώ σήμερα, αδελφέ, όταν γίνεται ένα γεγονός, όταν κάνει κάτι ο Θεός, τι βγαίνει μέσα από την καρδιά σου και από την καρδιά μου. Τι περίσσευμα έχουμε, αδελφοί, είτε για ένα γεγονός το οποίο θα έχει ευλογία, ή το ένα γεγονός το οποίο δεν έχει ευλογία, ένα διωγμό ή οτιδήποτε. Τι βγαίνει μέσα από την καρδιά μας. Αλλά αυτό ακριβώς κάνει, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιον, αδελφοί. Τι κάνει, οργώνει, σκαλίζει, να το πούμε έτσι, την καρδιά μας. Γιατί η καρδιά σου, αδελφοί, είναι ένα χωράφι. Ένα χωράφι του Θεού που θέλει ο Θεός τι, να το δουλέψει. Γιατί, για να φέρει καρπό. Και καρδιά που δεν δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, δεν φέρνει καρπό. Αυτό το ξέρουμε. Ένας αδελφός, μια αδελφή δηλαδή, που περνάει δυσκολίες, που περνάει το μάθημα της ταπείνωσης, που περνάει το μάθημα της υπομονής, που περνάει το μάθημα οτιδήποτε, της αγάπης και πολλά άλλα μαθήματα, περνάμε όλοι. Ένα να ξέρουμε, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται την καρδιά σου, αλληλούια. Και πρέπει να χαιρόμαστε γι' αυτό, αδελφοί, δεν πρέπει να θλιβόμαστε. Μπορεί να φαίνεται προς τον καιρό λύπης και όχι χαράς, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Στο τέλος όμως θα δω. Και ο χριστιανός, αδελφοί, είναι και πρέπει να είναι ένας άνθρωπος αισιόδοξος, το ξαναείπαμε. Να σκέφτεται αισιόδοξα πάντοτε μέσα στη ζωή του. Γιατί γνωρίζει το τέλος. Αρκεί να το πιστέψεις. Αλληλούια. Αρκεί να το πιστέψουμε. Πιστεύεις το τέλος σου ποιο είναι? Ποιο είναι το τέλος μας? Θα πει τώρα κάποιος, ποιο είναι το τέλος μας, αδελφοί? Ο ουρανός, η βασιλεία των ουρανών, η ευλογία, η αιώνια με τον Κύριο, αλληλούια, αυτό βλέπουμε. Και γι' αυτό θέλουμε και παίρνουμε σταθερή απόφαση να ακολουθάμε τον Χριστό, με ό,τι κόστος και να υπάρξει και να δημιουργηθεί μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Και τους λέει εδώ ο Κύριος, δεν γνωρίζετε, λέει, τίνος πνεύματος είστε εσείς. Και αυτό ακριβώς εργάζεται ο Θεός, αδελφοί. Και τότε στους μαθητές, αλλά και σήμερα και εμείς που είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού. Θέλει ο Κύριος να εννοήσουμε τίνος πνεύματος είμαστε εμείς. Σήμερα. Τι λάβαμε, ποιο πνεύμα Άγιο λάβαμε, τι είναι αυτό, αδελφοί, που λάβαμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλληλούια. Γι' αυτό λέει, δεν ήρθε ο Υιός του ανθρώπου στο 56 για να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Και εδώ τους το εξηγεί τώρα. Ιάκωβε, Ιωάννη, δεν ήρθα εγώ εδώ για να απολέσω τους Σαμαρίτες. Και είδαμε το αποτέλεσμα στο μέλλον, είδαμε τι έγινε στη πόλη της Σαμαρίας. Και πιο μπροστά ο Κύριος που πήγε στη Σαμαρίτισσα, αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων με τον Φίλιππο, που πήγε εκεί πέρα και σημεία και τεράστια γίνανε σε ολόκληρη τη Σαμάρια. Για σκεφτείτε τώρα να έπεφτε φωτιά και να καίγαν τη Σαμάρια. Να χανόταν άδικα όλες αυτές οι ψυχούλες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι έτσι. Αλλά ο Υιός του ανθρώπου, λέει, ήρθε να σώσει. Και αυτό είναι, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Αυτουνού του πνεύματος είμαστε εμείς, αδελφοί. Τι? Να προσευχόμαστε για ψυχές ανθρώπων. Για σωτηρία. Μα και για τον εχθρό μου, ένα παραπάνω.
Ένα παραπάνω για τον εχθρό μου, αδελφοί. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, στους Ρωμαίους, τι λέει? Λέει στο ΙΒ κεφάλαιο στους Ρωμαίους, 1003 σελίδα, 14. 1314. Ευλογείτε, λέει, τους καταδιώκοντας ημάς, εσάς δηλαδή. Ευλογείτε και μη καταράστε. Μα μπορεί να έρθουν στη ζωή μας μέσα να μας καταδιώκουνε? Βεβαίως. Είναι και του Χριστού. Τι να κάνουμε, Κύριε, να μην παρακαλέσουμε να, κάψει, να πέσει φωτιά, να τους κάψει? Αλληλούια, όχι. Αλλά να τους ευλογούμε. Δύσκολο είναι στα αλήθεια. Δύσκολο είναι πολλές φορές στη σκέψη και να μην, καλά, αυτός με καταδιώκει. Γιατί πιστεύω στον Χριστό. Γιατί τα παράτησα όλα τα του κόσμου και θέλω να ακολουθήσω μια αγία και ζωή με ευσέβεια. Και αυτός με κατατρέχει, με καταδιώκει. Τι να το κάνω? Να μην πέσει φωτιά να τον κάψει? Να μην το καταγγείλω? Να μην πάω στα δικαστήρια? Ευχαριστούμε τον Θεό να μην το καταγγείλω στο δικαστήριο, γιατί μη γίνει το αδερφό χριστιανός να σκέφτεται έτσι, ε? Όχι, αλλά τι, να τον ευλογώ. Γιατί? Γιατί είναι παρά Θεού τούτο. Εάν εμένα διώξανε, εάν εμένα κυνηγήσανε, εάν εμένα βλασφημίσανε, πόσο περισσότερο τους μαθητές μου, πόσο περισσότερο εμάς, αδελφοί. Τι περνιόμαστε εμείς στο κάτω-κάτω, ε? Σκέφτομαι καμιά φορά για τον εαυτό μου μιλάω. Άλλο, Κύριε, εσένα που ήσουν πλήρης Πνεύματος Αγίου, αλληλούια, και έκανε στη γη μόνο καλά, μόνο θεραπείες έδινες, μόνο ευλογίες, μόνο δηλαδή στον άνθρωπο σωτηρία, τίποτα κακό από τα λεγόμενα τα ανθρώπινα. Δεν έκανε κακό ο Χριστός σε κανέναν. Και πάλι, επειδή ήσουν το φως και είσαι το φως, δεν σε δέχθησαν, γιατί τα έργα τους, λέει, ήταν σκοτεινά, όπως λέει στο Ιάννη το Ευαγγέλιο. Λέω, αν εσένα που ήσουν πλήρης αγάπης, ελέος, χάριτος, πώς εμένα που δεν μπορώ να σε φτάσω, ε? Που δεν μπορώ πολλές φορές, λέω, Κύριε, σφάλω, δεν μπορώ, ε? Είμαι πολύ ελλειπής μπροστά σου, Κύριε. Και είναι το καλύτερο μέτρο, αδελφοί, που μπορούμε να παίρνουμε μέσα στη ζωή μας για να φτάσουμε στην τελειότητα. Να μιμούμαστε τον Χριστό, αδελφοί, να παίρνουμε πάντοτε για παράδειγμα τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Εκεί μπορούμε να συγκρίνουμε. Εκεί μπορούμε να συγκριθούμε. Και αυτό μας το συστήνει ο Λόγος του Θεού μεταξύ μας. Δεν είναι καλό, δεν το συστήνει ο Λόγος του Θεού να συγκρινόμεθα. Αχ, αδελφέ, εγώ είμαι πιο καλός από σένα. Πιο παλιός είμαι εγώ από σένα. Αχ, εμείς οι παλιότεροι, οι απαρχείς. Ε? Και λέω καμιά φορά στον εαυτό μου, κούνια που σε κούνιαγε. Ευχαριστούμε. Για πάνε στον Χριστό μπροστά. Για τόλμα και πες στον Κύριο, εγώ, Κύριε, είμαι απαρχής. Τι θα μας πει ο Κύριος? Τι είσαι, παιδί μου? Σκουλικάκι μικρό είσαι και είμαι. Απαρχής. Τίποτα δεν είμαστε, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Με τον Κύριο θα συγκρινόμαστε. Εκεί θα δούμε τον εαυτό μας. Εκεί θα πάμε. Όχι αν εγώ είμαι καλύτερος από σένα και εσύ καλύτερος από μένα. Γιατί τι λέει ο Κορινθίος? Ανοητεύουμε. Γινόμαστε σαν τους μωρούς ανθρώπους, ε? Γιατί αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον, ε? Εγώ είμαι πιο πλούσιος από τον άλλον, εγώ είμαι πιο επιτυχημένος από τον άλλον. Κάποτε ίσως στον κόσμο να ήμασταν έτσι. Τώρα όμως, αδελφοί, στην Εκκλησία του Χριστού δεν είναι καλό να υπάρχουν αυτά και δεν υπάρχουν. Έτσι δεν είναι, αλλά θα συγκρινόμαστε με τον Κύριο. Και έτσι, αδελφοί, θα ευλογούμε τους καταδιώκοντας. Για τους χαίροντες, Κύριε, ακόμα και εδώ, και αυτό έχει πολύ βάρος. Χαίρετε, λέει, με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Αυτό, αδελφοί, είναι ένδειξη σπλάχνα αν έχει ο άνθρωπος. Δεν έχω σπλάχνα μόνο, αδελφοί, αν λυπάμαι σε κάποιον που λυπάται, αλλά έχω και σπλάχνα σε κάποιον που χαίρεται. Θα μου πεις τώρα, τι λες, αδελφέ? Θα σας πω γιατί. Πόσες φορές χαρήκαμε με τη χαρά του αδελφού μας? Πόσες φορές χαίρεσαι έτσι με την ψυχή σου, με τα σπλάχνα σου? Σε ευχαριστώ, Κύριε, που ευλόγησες τον αδελφό μου περισσότερο από μένα. Αλληλούια. Πόσες φορές το είπες? Ή μέσα στην καρδιά σου λες, εντάξει, Κύριε, τον ευλόγησες. Εμένα, Κύριε, δεν αξίζω εγώ δηλαδή? Τώρα αρχίζουμε και κάνουμε παζάρια με τον Κύριο, ε? Γι' αυτό λέω, είναι δύσκολο καμιά φορά να χαιρόμαστε με τους χαίροντες. Και ιδιαίτερα, αδελφοί, αλληλούια, γιατί αυτά θα τα ζήσουμε και τα ζούμε στη ζωή μας. Να ευλογείτε περισσότερο και από σένα. Ε. Πω, πω, πω. Εκεί πόσες φορές δεν μπορεί να δοκιμαστεί η καρδιά μου και η καρδιά σου? Γιατί, Κύριε, εγώ δεν αξίζω?
αυτός έκανε εκείνο, 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 εκείνο και τον ευλόγησες, Κύριε. Και δικαιολογημένα τα λέμε. Και ο Κύριος τα ακούει αυτά όλα. Αλληλούια. Αλλά ο Κύριος δεν είναι φτωχός. Να μην δώσει και σε σένα, να μην δώσει και σε μένα. Είναι πλούσιος. Αλλά σας το είπα ξανά. Έτσι μου τα δείχνει ο Θεός. Ότι όλα μέσα στη ζωή μας και όλα αυτά που έρχονται, αδελφοί, είτε κακά είτε αγαθά, είναι για να φανεί η καρδιά σου. Καρδιά μου, κάτι θέλει να μάθει ο Κύριος, να σου μάθει, να μου μάθει. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, αδελφοί. Και παίρνουμε πάντοτε μαθήματα τέτοιου είδους πνευματικά στη ζωή μας για να αυξανόμαστε, αδελφοί. Γιατί ο Κύριος θέλει να φέρουμε καρπό. Θέλει ο Κύριος να αυξηθούμε τι περισσότερο, αδελφοί. Σε ό,τι είμαστε ελλειπείς. Καθένας θα δει και εγώ θα δω. Σε τι είσαι, αδελφέ μου, ελλειπείς. Σε αυτό θα εργάζεται ο Θεός πάντοτε στη ζωή σου. Σε τι είμαι ελλειπής, αδερφέ, σε αυτό θα εργάζεται ο Θεός πάντοτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και μπορώ να σας πω μέχρι το πρωί παραδείγματα, αδερφέ, από τη ζωή μου. Από τη ζωή μου, από τη γυναίκα μου, πόσες φορές περνάμε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα μαθαίνουμε ή δεν θέλουμε να τα μάθουμε. Και ξανά από την αρχή, μόλις πάμε εδώ, πάλι πέφτουν. Πού από την αρχή πάλι. Αμάν, λέω, Κύριε, πάλι δεν το μάθαμε, ναι, παιδί μου. Δεν θα προχωρήσουμε, όχι. Γιατί, Κύριε, γιατί δεν τον πήρες το μάθημα. Πρώτα θα το μάθεις, θα δώσεις εξετάσεις και όταν περάσεις άριστα, τότε θα προχωρήσουμε στο επόμενο. Αγωνία μέχρι τότε όμως, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Γι' αυτό λέει να χαιρόμαστε με τους χαίροντες και να κλαίουμε με τα κλαιόντων. Και έχουμε τώρα, λέει, προς αλλήλους το αυτό φρόνημα να έχουμε. Το αυτό φρόνημα, το ίδιο φρόνημα. Ευχαριστούμε τον Θεό και να μην υψολοφρονούμε. Βλέπετε αυτό που είπαμε. Ψολοφρονώ, βλέπω πιο ψηλά τον εαυτό μου από σένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά συγκαταβαίνετε εις τους ταπεινούς. Και αυτό είναι το συμφέρον της ψυχής μας, αδελφοί. Να συγκατεβαίνω. Το να συγκατεβαίνω σημαίνει να σκύψω. Να σκύψω. Καμιά φορά κάνουμε έτσι καλαμπούρι με τα αδέρφια που είναι εδώ κοντά, στο έγεθος. Αχ, αδελφέ, λέει σκύβεις. Λέει, λέω, με συμφέρει. Αλληλούια. Με συμφέρει να σκύψω. Κοντζά μαντράχαλο, 2 μέτρα, τι θα σκύψεις να χαιρετήσεις τον αδελφό, την αδελφή. Ναι, γιατί το συμφέρον της ψυχής μου. Όχι βέβαια μόνο στην πράξη, εδώ να σκύψεις. Καρδιά. Αλληλούια. Καρδιά μου. Να συγκατανεύεις τον ταπεινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Γι' αυτό λέει, μη φαντάζεστε εαυτούς φρονίμους. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο, αδελφή, γιατί πολλές φορές ο χριστιανός ζει με φαντασίες. Φαντάζεται τον εαυτό του ότι είναι φρόνιμος, φαντάζεται τον εαυτό του ότι είναι καλά. Σας πω μια εμπειρία δικιά μου πριν από πολλά χρόνια. Τώρα μου τη θυμήθηκα. Για τη λέξη φρόνιμος. Ήτανε μέρες Πάσχα. Όταν ζούσαμε στην Ελλάδα, αδελφοί, στην αρχή της πίστεώς μας, ζέων στο πνεύμα, πολλή μελέτη, πολλή προσευχή, για μένα μιλάω έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό, πολύ έτσι προσκολλημένος με τον Κύριο, με την Εκκλησία. Αισθανόμουν καλά και ότι ήμουν φρόνιμος. Και έρχονται μέρες του Πάσχα, γιορτινές, και τα πεθερικά μου λέτε, δεν έρχεστε, λέει, να μείνετε και Σαββατοκύριακο σε εμάς και να φάμε μαζί το Πάσχα. Λέω, Λίτσα, τι λες, να πάμε, λέει, να πάμε. Πριν πάμε όμως, λέω, ας κάνουμε μια προσευχή έτσι να μας καλύψει ο Κύριος. Και πέφτουμε στα γόνατα, στην προσευχή, στο σπίτι, προτού να ξεκινήσουμε. Και εκεί που προσευχόμαστε, μ' άρεσε γιατί έγινε πολύ γρήγορα. Πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο μέσα σε λίγα λεπτά και μου μίλησε ο Κύριος με το στόμα μου. Και μου λέει, Ιέ μου Δημητρή, τώρα που θα υπάγεις, να είσαι φρόνιμος. Αν το έλεγε η Λίτσα με το στόμα της, θα έλεγα, εντάξει τώρα. Ναι, το είπε για να. Ναι, αλλά το είπε στο στόμα μου. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και χρησιμοποίησε εμένα. Λέω, Κύριε, αμήν, δεν είμαι φρόνιμος. Λέω, αισθάνομαι φρόνιμος. Ναι, αλλά το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει τα πάντα. Ο Θεός τα γνωρίζει τα πάντα. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μας και ξεκινάμε. Φτάνουμε που λέτε στο χωριό. Και ο παππούς της αδερφής της Λίτσας ζούσε ακόμα τότε. Είχε πάει στο Μπαχτσέ. Έκοψε μαρουλάκια. Και όπως έκοψε τα μαρουλάκια, είχε βρέξει πιο μπροστά, έπιασε τα μαρούλια. Φαντάζεσαι τώρα πώς ήταν τα χέρια του, μέσα στη λάσπη, μέσα στα αυτά. Και εμείς φτάνουμε, είχα στην αγκαλιά τον Ανέστη, αν δεν κάνω λάθος. Ένα από τα δύο παιδιά. Στην αγκαλιά μου, μπαίνοντας στο σπίτι, εμείς καλωτημένοι, φρεσκαρισμένοι.
Έρχεται ο παππούς, παίρνει ένα κόκκινο αυγό, έθιμο, έτσι το έχουν τέλος πάντων, και όπως κράταγα εγώ το παιδί, αρχίζει και το σταυρώνει με το αυγό. Έλεγε ευχές με το αυγό. Και όπως είδα και τα χέρια του μέσα στη λάσπη και τον πασάλιψε, εγώ ξέχασα τι μου είπε ο Κύριος. Φρόνιμος, δεν με είπε να είσαι Κύριος, μου είπε. Παίρνω κι εγώ το αυγό από το χέρι του παππού. Τι κάνεις, του λέω, με τα βρώμικά σου τα χέρια. Και παίρνω τα αυγά και τα πετάω πάνω στα άλλα τα αυγά. Αυτά που είχε ετοιμάσει η πεθερά μου, και γίναν όλα πλάτ. Σε δευτερόλεπτα. Βέβαια η πεθερά μου μόλις με είδε πέθε σοκ. Σου λέει, ο Δημήτρης είναι αυτός. Εγώ δεν τον ξέρω έτσι. Ναι. Δεν ξέρω τι ήταν εκείνη την ώρα. Πού με πάτησε εκείνη την ώρα στον κάλο. Όλο αυτό το γεγονός, αδελφοί. Αλλά δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει κι εσείς. Σε δευτερόλεπτα έφτασα στα κόκκινα. Ενώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Γρήγορα να νευριάσω και να. Αλλά ήταν παρά Θεού για να πάρω το μάθημα μου. Γιατί είπα, ρώτησε τον Κύριο, μα Κύριε, δεν είμαι φρόνιμος. Αφού σου είπε ο Κύριος εκεί που θα πας να είσαι φρόνιμος, εμπιστέψου στη φωνή του Θεού. Έγινε που λέτε το γεγονός, κανένας δεν μιλάει. Είδαν πρώτη φορά έναν τέτοιο Δημήτρη, σου λέει, όχι, αυτός θα μας δει κιόλας. Ναι, κάθομαι τώρα, σαν τη βρεγμένη γάτα εγώ. Κανένας δεν μιλάει, αδελφοί. Περνάνε 5 λεπτά, 10 λεπτά, τώρα τι να κάνω, τι να κάνω. Λέω στην πεθαρά μου, λέω, συγγνώμη, λέω, πεθαρά, λέω, ετοίμασες εδώ τα κόκκινα, τα αυγά, τα κάνω όλα εγώ, μαντάρα εδώ πέρα. Δεν είπε τίποτα. Εντάξει, χαμογέλασε μόνο. Πάω στη γασταγόνοντα, πάω στο δωμάτιο, λέω, Κύριε, τώρα τι κάνω με τον παππού. Παππούς κατέβασε κάτι μούτρα, να. Λέω και μέρες, πασχαλιάτικες τώρα, θα φάμε μετά όλοι μαζί, πώς. Τι να κάνω, Κύριε. Και προσεύχομαι, τι να κάνω, Κύριε, πες μου τώρα, εγώ θα το κάνω. Και ακούω μέσα μου πολύ δυνατά τη φωνή, θα πας να του ζητήσει συγγνώμη. Εγώ, Κύριε, πάω να του ζητήσω συγγνώμη. Μα Κύριε, δεν είδες, τον έφτιαχνα ετό, η παπαντό εκεί πέρα με το αυγό. Θα πάω εγώ να του ζητήσω. Ναι, θα πας να του ζητήσω συγγνώμη. Αδελφοί, γεγονότα αληθινά όμως, έτσι, αλλά γίνονται. Λέω, άντε να πάω. Μπαίνω στο δωμάτιο, παππούς έβλεπε τηλεόραση. Γεια σου, παππού. Ναι. Φυσικά δεν απαντούσε, έφτιανε μούγκλιζο. Μα, παππούς. Όχι, κατάλαβα, λέω, δύσκολα τα πράγματα. Λέω, να. Μου κόπηκε η λαλιά, δεν ήξερα πώς να ξεκινήσω, αδελφοί. Λέω, Κύριε, δώσ' μου χάρη να ταπεινώθω, σε παρακαλώ. Λέω, έφταιξα. Και πραγματικά, αδελφοί, του ζήτησα συγγνώμη. Είπε βέβαια αυτό στα δικά του. Αλλά αυτό ήταν. Μετά ήρθε, φάγαμε. Αυτό ήταν. Και μου ήρθε, αδελφοί, αυτό που είπε ο Κύριος. Να είσαι φρόνιμος. Γι' αυτό λέει, μη φαντάζεστε τους εαυτούς σας φρονίμους. Και αν νομίζει ότι κάποιος λέει ίσταται, ας προσέχει να μην πέσει. Αμήν, αδελφοί. Έτσι λέει, να προσέχουμε πάντοτε. Μη φανταζόμαστε τους αυτούς μας ότι είμαστε καλά, ότι τίποτα. Δια της χάριτος του Κυρίου μας είμαστε ό,τι είμαστε, αδελφοί. Βέβαια, αγωνιζόμαστε, θέλουμε να προσέχουμε, αλλά μην ψολοφρονούμε. Μην νομίζουμε τους αυτούς μας ότι είμαστε κάποιοι. Γιατί τα λέει αυτά ο λόγος του Θεού? Γιατί θέλει να φυλάξει, αδελφοί, τις ψυχές μας. Θέλει να φυλάξει τις καρδιές μας, αδελφοί, από υπερηφάνεια, από υψηλοφροσύνη και όλα αυτά. Γιατί τι είναι, αδελφοί, αυτά? Εμπόδια. Σε αυτά αντιστέκεται ο Θεός. Στους υπερηφάνους λέει αντιστέκεται ο Κύριος. Στους ταπεινούς δίδει χάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αδελφοί. Και έτσι λέει, εις μηδένα μην αποδίδεται κακό αντί κακού. Προνοείται να προνοούμε κιόλας τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Και λέει στο 18, ή δυνατόν όσων το αφημών ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων. Τι ωραία μας τα λέει ο λόγος του Θεού. Να έχουμε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους. Δεν φτάνει, Κύριε, με τους χριστιανούς μόνο. Όχι. Και με όλους τους ανθρώπους. Με το γείτονά μου και με το γείτονά σου. Αλληλούια. Και με τη γειτόνισσα. Και με την πεθερά σου και με τον πεθερό σου, με όλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ειρηνεύομαι. Είναι το θέλημα του Θεού. Και λέει στο τέλος εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο, γι' αυτό λέει είναι γεγραμμένον. Λέει ότι εις εμέν και η εκδίκηση, εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέγει ο Κύριος. Γι' αυτό, εάν λοιπόν ο πεινά ο εχθρός σου,
τρέφε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι πράττον τούτο θέλει σωρεύσει άνθρακα πυρό επί την κεφαλή αυτού. Μην νικάς από το κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν. Αλληλούια. Έχουμε ένα δυνατό όπλο, αδελφοί, αν το καταλάβουμε αυτό. Το όπλο μας είναι η αγάπη. Το όπλο μας, αδελφοί, είναι η συγχώρεση. Το όπλο μας, πολύ δυνατό, είναι η ταπείνωση. Και τότε ο Θεός είναι πάντοτε μαζί μας, αδελφοί. Ναι, μπορεί να σε κοροϊδέψουνε. Συγγνώμη που θα το πω, μπορεί να σε περάσουνε για ανόητο. Μην το πω αλλιώς, ε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για χαζό, ο αυτός λέει στο δικό του τον κόσμο. Ο άλλος τον βρίζει και αυτός χαμογελάει. Αλληλούια, δόξα. Αυτό θέλει ο Θεός. Αλληλούια. Αυτό θέλει ο Κύριος. Γιατί? Για να είμαστε, αδελφοί, πραγματικά ιοί του Πατέρα. Εάν ειρηνεύομαι με τα πάντων των ανθρώπων, αδελφοί. Και αυτό πώς γίνεται, αδελφοί? Δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό πάλι εκεί πάω. Εκεί πάμε, λέω ο λόγος του Θεού. Στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Όχι μόνο στο να ζούμε μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Να ζούμε μαζί με το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί. Αλλιώς δεν μπορούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τότε, αδελφοί, αυτό λέω πάντοτε, το όπλο αυτό της αγάπης, αδελφοί, είναι πάρα πολύ δυνατό. Και μας το έδωσε ο Κύριος να το, να το εργαστούμε. Να πολεμήσουμε με αυτά τα όπλα, αδελφοί. Με τα όπλα της αγάπης. Και είναι αλήθεια, αδελφοί, σε αυτόν τον εχθρό που πεινάει, εάν τον τρέφεις, εάν τον ποτίζεις, πραγματικά μπαίνουν κάρβουνα στην κεφαλή του. Αυτό είναι αλήθεια, αδελφοί. Πραγματικά, αν ευεργετήσεις αυτόν που σε καταδιώκει, αδελφοί, φωτιά στα μπατζάκια του. Ε? Φωτιά στην κεφαλή του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Τα αναμετατρέπει όλα ο Θεός. Αρκεί όμως να το πιστέψουμε αυτό το λόγο. Να το πιστέψουμε, αδελφοί. Όλα εξαρτώνται από την πίστη. Εάν πιστεύουμε στα εδάφια του λόγου του Θεού, αδελφοί, αλλιώς δεν μπορούν να γίνουν ενέργεια μέσα στη ζωή μας. Και έτσι, αδελφοί, αυτό ήθελε να πει ο Κύριος. Δεν γνωρίζετε εσείς τι πνεύματος είστε εσείς. Ε? Αυτό θέλει τώρα να μάθουμε κι εμείς. Ποιανού πνεύματος είμαστε εμείς. Και ήθε, αδελφοί, και το ξέρουμε, πιστεύω, ότι είμαστε του Αγίου Πνεύματος. Του πνεύματος αυτού, αδελφοί, που θέλει να σωθεί παν άνθρωπος. Να προσευχόμαστε, αδελφοί, για όλους τους ανθρώπους. Αδελφοί, γιατί έρχονται δύσκολοι καιροί. Έρχεται, αδελφοί, ο διάβολος. Θα έρθει όλη η εξουσία του, αδελφοί, σε λίγο καιρό, όταν θα φύγει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αδελφοί. Πάρα πολύ δύσκολα. Και το λέω και για μένα, λέω, Δημήτρη, φυλάξου, πρόσεχε. Εάν τώρα στη χάρη του Θεού, που είναι όλα επιτρεπόμενα, να μπορείς να ψάλεις, να δοξάσεις, να υμνήσεις, να τρέξεις, να μοιράσεις για τον Κύριο, εδάφια, φυλάδια, ακόμα είμαστε, έχουμε αυτήν την ελευθερία, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και πάλι όμως υπάρχουν άνθρωποι που δεν το εκμεταλλεύονται αυτό. Ούτε καν στην Εκκλησία δεν εκμεταλλεύονται να έρθουν. Ε, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέω, αν πάνω σε αυτή τη χάρη δεν μπορούμε να περπατήσουμε όπως θέλει ο Θεός, πού αν θα φύγει ο κολλίον? Α, λέμε πολλές φορές πράγματα, αδελφοί, ήθελα να μην τα πούμε, αλλά λέω τώρα να σκεφτεί η καρδιά μου. Ε. Εντάξει, και άμα γίνει η αρπαγή, τι, σιγά, θα βάλω την κεφαλή μου στο λαιμωτό μου, θα πέσει η λαιμωτό μου, θα με κόψει το κεφάλι. Και τι έγινε? Αυτό είναι. Νομίζω ότι έτσι θα είναι, θα με πάρουν και θα με κόψουν το κεφάλι μόνο. Εσένα ναι, τα παιδιά μου, τα παιδιά σου, αν μείνουν και αυτά εδώ, τι θα γίνει? Εκεί πονάει. Για τον εαυτό σου μπορεί να μην πονέσει, αλλά για τα παιδιά σου. Γι' αυτό λέμε, τέτοια θλίψη, λέει, δεν θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξει όπως, δηλαδή, εκείνη τη εποχή, αδελφή, όπως υπήρχε ποτέ. Η μεγαλύτερη θλίψη που θα περάσει η ανθρωπότητα θα είναι αυτά τα χρόνια, αδελφοί, που θα είναι η τελευταία οικονομία για το λαό Ισραήλ, αλλά και για όλη την ανθρωπότητα με τον Αντίχριστο, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό, αδελφοί, λέει τώρα εδώ πέρα, τελειώνουμε, λέει, ενώ τώρα επορεύεται ο Κύριος με τους μαθητές του, κάποιοι τον ακολουθούσαν, ε? Άκουγαν τα λόγια του Χριστού, σου λέει, τι ωραία λόγια μιλάει αυτός, λόγια ζωής αιωνίου. Και τον λέει τώρα η πρώτη περίπτωση. Δέστε τώρα εδώ διαφορετικές περιπτώσεις. Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω. Όπον υπάγεις. Και του λέει ο Κύριος κάτι που έβλεπε μέσα στην καρδιά του, αυτού του ανθρώπου. Γνώριζε, λέει, ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή του. Δεν έχω μόνιμη κατοικία, του λέει. Όμως οι αλόπεκες έχουν φωλέας και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Για μένα όμως που θέλεις να με ακολουθήσεις, σαν να του λέει, ό,τι θα περάσω και όπου περπατήσω
δεν θα είναι με πούπουλα και με παπλώματα, να ξέρεις, του λέει, τα λέω λίγο εγώ έτσι μπακάλικα, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά θα είναι δύσκολα, δεν έχω που να κλείνω την κεφαλή μου. Σκληρό φάνηκε ίσως αυτόν τον άνθρωπο, ε. Τώρα υπάρχει άλλη περίπτωση. Ακολούθη, λέει ο Κύριος, μιλάει σε τώρα ο Κύριος άλλον. Εσύ, λέει, ακολούθαμε. Και του λέει αυτός ο άνθρωπος, Κύριε, συγχώρεσέ με να υπάγω πρώτο να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τους νεκρούς να θάψεις τους αυτόν νεκρούς. Σι δε απελθόν κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Τώρα γιατί μια περίπτωση έτσι και άλλη περίπτωση αλλιώς. Εδώ, αδελφοί, πιστεύω, συμπληρώ ότι το εδάφιο δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Αλληλούια. Αμήν, αδελφοί. Εγώ μπορεί να θέλω. Ναι. Και εσύ μπορείς να θέλεις. Αλλά δεν είναι του θέλοντος και του τρέχοντος μόνο, είναι του ελεούντος Θεού. Έρχεται ο Θεός και κάνει έλεος στη ζωή μας. Και έκανε έλεος στη ζωή μας. Και ήρθε αυτό το έλεος, η χάρη του Θεού που μας κάλεσε, αδελφοί. Αλληλούια. Εφανερώθηκε, λέει, η σωτήριος, η χάρη του Θεού εις πάντα άνθρωπο. Ποιος θα τη δεχτεί όμως? Εδώ ο Κύριος τον καλεί, έλα, του λέει, εσύ κηρύτε τη βασιλεία των ουρανών. Και έρχεται τρίτη περίπτωση και είπε αυτός ο άνθρωπος από μόνος του, Κύριε, θέλω κι εγώ να σε ακολουθήσω, όμως πρώτον συγχώρεσέ με, λέει, να αποχαιρετήσω τους οικείους μου, να πάω πρώτα από το σπίτι να τους πω θα ακολουθήσω τον Χριστό, έτσι, να μπλεχτώ δηλαδή με τα βιωτικά και με τις οικογένειες και μετά θα σε ακολουθήσω. Και βλέπουμε αυτή την περίπτωση και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών την χείρεν αυτού επί άρωτρων και βλέπουν εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος για τη βασιλεία του Θεού, ε. Δεν μπορείς δηλαδή να θέλεις να με ακολουθήσεις αλλά να έχεις και στο άρωτρο, να έχεις το ζυγό σου και την οικογένεια που δεν πιστεύουν, έτσι, να πάω να σε αποχαιρετήσουν, να έχω δηλαδή μια δικαιολογία. Δεν είναι αρμόδιος, λέγεται, τη βασιλεία των ουρανών, εάν κοιτάζεις ο πίσω, εάν βλέπεις δηλαδή αυτά που θέλεις να αφήσεις και τα κοιτάζω συνέχεια και τα κοιτάζω συνέχεια. Μια τέτοια περίπτωση ήταν η γυναίκα του Λότ, ε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτή κοίταξε στα ο πίσω. Βλέπουμε ότι δεν του αρέσει του Κυρίου, αδελφοί, για αυτόν που προορίζεται, για αυτόν που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό και να μπει στη βασιλεία των ουρανών, να κοιτάζει στα ο πίσω. Ποια είναι αυτά τα ο πίσω, ε? Τη παλιά ζωή δηλαδή. Αυτά που έχω απαρνηθεί, αυτά που έχω αφήσει, αυτά που κάποτε με ζόριζαν, τώρα τα ξανακοιτάζω, ε. Αλλά θέλω και τον Κύριο. Σου λέγει, δεν είσαι αρμόδιος, λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Και δεν είμαστε αρμόδιοι, αδελφοί, αν κοιτάμε στα πίσω, αλλά ο χριστιανός κοιτάζει μόνο μπροστά. Εις τα έμπροσθεν, λέει, επεκτηνόμενος, λέει ο Απόστολος Παύλος, τρέχω. Τι, με την όπισθεν, Παύλε, τρέχεις προς τα πίσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γελάει η αδελφή μας η Ελένη. Γιατί εχθές είδαμε ένα βιντεάκι, λέει, για φαντάζεσαι, λέει, να τρέχεις προς τα πίσω. Εγώ πήρα μάθημα εκείνη την ώρα που το είδα. Λέει, για σκεφτείτε, λέει, να τρέχουμε, λέει, προς τα πίσω αντί προς τα μπροστά. Και είχε πολύ πλάκα αυτός ο άνθρωπος που έτρεχε προς τα πίσω. Λέω, τι δύσκολο είναι να τρέχεις προς τα πίσω. Και όμως, λέω, θαυμάζω με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μου ίσως. Εάν, ε, τρέχω, αντί να τρέχω μπροστά σαν χριστιανός, να θέλω να τρέξω προς τα πίσω. Μα είναι πιο δύσκολο. Το έχουμε καταλάβει. Είναι πολύ πιο δύσκολο να τρέχεις στα πίσω παρά προς τα μπροστά. Αλληλούια. Γιατί όταν τρέχω προς τα πίσω, αδελφοί, απομακρύνομαι από τον Θεό. Απομακρύνομαι την παρουσία του Θεού. Γιατί μπροστά είναι ο Κύριος. Αμήν. Μπροστά είναι ο ποιμένας μας. Μπροστά περπατάει ο Χριστός μας. Αλληλούια. Γι' αυτό και εμείς μπροστά επικτηνόμαστε. Στα έμπροστε. Τρέχουμε για το βραβείο της Ανοκλήσεως. Ε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι τι ωραίες. Τρεις περιπτώσεις βλέπουμε διαφορετικές. Η μία θέλει ένας οπωσδήποτε. Αλλά τον προετοιμάζει ο Κύριος, αυτόν τον δούλο, αυτόν τον εργάτη, μάθε ότι εγώ δεν έχω που να κλείνω την κεφαλή μου. Τον προετοιμάζει δηλαδή την πορεία, την πνευματική. Η άλλη περίπτωση καλεί ο ίδιος ο Χριστός και προσπαθεί να δικαιολογηθεί, να ξέρω εγώ, άσε να θάψω τον πατέρα μου, άσε τους νεκρούς, λέει. Μια περίπτωση ότι σου λέει εκεί που είσαι είναι νεκροί όλοι. Εσύ, ακολούθαμε και κήρυτε τη βασιλεία των ουρανών. Και η τρίτη, που είναι και η πιο επικίνδυνη, ε, και εγώ θέλω, Κύριε, αλλά θέλω να αποχαιρετήσω και τους δικούς μου, ε. Και καμιά φορά δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε και το βλέπουμε αυτό, αδελφοί. Πολλοί χριστιανοί τα μπερδεύουν, μπερδεύουν κάποιο εδάφιο. Ο ίδιος ο Κύριος είπε και το γνωρίζουμε όλοι, αδελφοί, όταν κήρυτε, λέει, μέσα στη συναγωγή,
Φωνάξανε, διδάσκαλε, έξω η μητέρα σου και οι αδελφοί σου σε φωνάζουν να έρθεις, να βγεις από εκεί που είσαι. Πέστε τους ότι μήτρη και αδέλφια μου είναι αυτοί που ακούν το λόγο μου, αυτοί που ακούν τον πέψαντά με. Βλέπετε πως τα χωρίζει ο ίδιος ο Χριστός. Κάποιοι όμως αδελφοί στην πορεία τα μπερδεύουν αυτά και σου λένε, όχι και να μην έχουμε επαφές με τους συγγενείς, πρώτα τους συγγενείς, τους γονείς και μετά τον Κύριο και την Εκκλησία. Αν είναι πιστοί, λέω, άντε, τουλάχιστον να μην είναι πιστοί, εντάξει. Πρώτα περί της οικείως της πίστης, λέει ο λόγος του. Αν δεν είναι πιστοί όμως, αν ζουν στον κόσμο τους, πώς θα τους βάλω σε αυτή την, στη ζωή μου μέσα δηλαδή. Και εκεί λέει ο Κύριος, δεν είσαι αρμόδιος, λέει, για τη Βασιλεία του Θεού. Αν είσαι προσκολλημένος συνέχεια με τους ανθρώπους που σε τραβάνε στα οπίσω. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αδερφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, ο Κύριος να μας κρατήσει, ο Κύριος να μας βοηθήσει. Αδερφοί, πραγματικά, μέσα σε όλα αυτά που ακούμε, να πάρουμε, αδερφοί, αυτό το μάθημα, πως είπαμε, το όπλο της αγάπης. Ότι έχουμε αυτό το όπλο, αδερφοί, το δυνατό συν Θεό, που δεν είναι με ανθρώπινη λογική να περπατήσουμε, αλλά όταν αγαπάμε, αδελφοί, είμαστε νικητές. Ευχαριστούμε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και ο Κύριος, αδελφοί, νίκησε γιατί είναι ο Θεός αγάπη, λέει. Γι' αυτό νίκησε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.